Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Τέρμα Άβαντος μεταξύ των κατοίκων. Πολλοί από αυτούς κατέληξαν στο νοσοκομείο. Το βράδυ της Δευτέρας σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ κατοίκων της περιοχής Τέρμα Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη. Όλα ξεκίνησαν όταν νεαροί θέλησαν να προκαλέσουν μια οικογένεια με την οποία είχαν διαφορές και πήγαν έξω από το σπίτι τους με γιόταχη αυτοκίνητο και επιδεικτικά σπίνιαραν με το αμάξι δημιουργώντας έντονη σκόνη. Τότε μέλη της οικογένειας καταδίωξαν το γιοταχή αυτοκίνητο και τους ακινητοποίησαν λίγα μέτρα πιο κάτω. Τους κατέβασαν από το όχημα και τους ξυλοκόπησαν. Το περιστατικό έλαβε δραματικές διαστάσεις όταν οι νεαροί, θέλοντας να δώσουν αντίπεινα, φώναξαν την παρέα τους από την Ξάνθη. Μέσα σε λίγες ώρες, το κέντρο της περιοχής Τέρμα Άβαντος μετατράπηκε σε φάρου έσταφο. Όποιος προσπαθούσε να εμπλακεί για να τους χωρίσει, κατέληγε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με έγκυρη πηγή της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης, ο αριθμός των ατόμων που είχαν εμπλοκεί στο καυγά ήταν περίπου 150. Τελικό αποτέλεσμα, 12 άτομα να εισαχθούν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. 4 από αυτούς έφεραν ελαφρά τραύματα και πήραν εξιτήριο το ίδιο βράδυ. Οι 8 παρέμειναν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για ιατρική περίθαλψη και την Τρίτη, ενώ αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται μόνο 4, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σύντομα.